Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Προσεφεσίους Επιστολή στο κεφάλαιο 4. Προσεφεσίους, κεφάλαιο 4. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο, από το εδάφιο 25 έως 32. Εφεσίους 4, 25, Έως 32. «Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια» για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένα λαβερός λόγο να μην βγαίνει από το στόμα σα παρά μόνο ο που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτού που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σα το πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σα, εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα τη τελική απολύτρωση. Διώξτε μακριά σα κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρεί το ένα στον άλλο, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εσάς, δια του Χριστού. Το συζητούσαμε πολύ καιρό με τον αδελφό Γιώργο τον Πιμένα σας για αυτή την ανταλλαγή και επιτέλους μπορούμε σήμερα να την έχουμε αυτή την ανταλλαγή εκείνος διακονεί στην Εκκλησία στην Κατερίνη και προσεύχομαι μαζί σας για ένα ιδιαίτερο χρίσμα και επάνω του για να αγιχθούνε οι ζωές των αδελφών μας εκεί με ένα φρέσκο χρίσμα και χάρη από τον Θεό για να συνεχίσουμε εκεί στην Κατερίνη τη διακονία μας και εσείς εδώ που ο Θεός σας κάλεσε σε αυτή την μεγάλη πόλη με τις τεράστιες ανάγκες και Κανείς πολλές φορές λέει τι μπορεί να κάνει μια μικρή ε, μειονότητα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό. Ε, να μην ξεχάσουμε ότι η Εκκλησία ε, ξεκίνησε σαν μια μικρή μειονότητα σε εκείνο το περιβάλλον στην Αποστολική ε, περίοδο και ο Θεός τους χρησιμοποίησε ώστε να αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος. Συνεχίζουμε να κράζουμε ιδιαίτερα, αγαπητά αδέλφια, για την πατρίδα μα ο Θεός να φέρει μια αφύπνιση από άκρη σε άκρη. Τον χρειαζόμαστε περισσότερο ίσως από ποτέ στις μέρες μας. Και ο Θεός ετοιμάζει σύμφωνα με τα δικά Του σχέδια αυτά που θέλει να ενεργήσει και ξέρετε θέλει να χρησιμοποιήσει και μας Και Τον ευχαριστούμε γιατί Εκείνος μας έχει ανοίξει τα μάτια επειδή μας άνοιξε πρώτα την καρδιά απέναντί Του για να γνωρίζουμε αυτόν τον αιώνιο και στην συνέχεια έχουμε λάβει και χάρη και αποστολή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αδέλφια, νομίζω ότι οι ποιμένες, τα πρεσβυτέρια, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ποτέ δεν πρέπει να μείνουμε ικανοποιημένοι αν δεν υπάρχουν επιστροφές. Αμήν. Θέλουμε να υπάρξουν επιστροφές. Θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά που ακούστηκαν, που κάνετε, που είναι εξαιρετικά όλα, αδέλφια, και κάνουμε και εμείς στην Κατερίνη και όλες οι εκκλησίες, αλλά αδέλφια θέλουμε να δούμε τον Θεό να έρχεται να δοξάζεται με την επιστροφή ανθρώπων σε εκείνον να τον εναγκαλίζονται και να αγγίζεται ολόκληρη η πατρίδα και οι τοπικές κοινωνίες. Και φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ απόμακρο, είναι εκεί, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, αλλά αυτός είναι ο Θεός, είναι ο ίδιος χθε και σήμερα και στους αιώνες. Ε, έχω μεγάλη ικανοποίηση να βρεθώ στην συμπροσεφή λίγο νωρίτερα της Εκκλησίας μαζί με την μέρη την γυναίκα μου και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο, καθώς χωριστήκατε σε ομάδες και αυτός ο χώρος, παρά το μέγεθος που έχει, μπορούσαν οι φωνές να ακούγονται και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έχει δει. έχει προετοιμάσει και τις καρδιές μας σήμερα το πρωί και έχει ακούσει αυτά τα αιτήματά μας, πολλά τα αιτήματά μας. Μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό με δέηση. Και μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό, αδέλφια, με μεσολαβητική, μεσητική προσευχή. Αναρωτιόμουν ε, 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 αν οι καρδιές μας πραγματικά είναι ενωμένε στην προσευχή όταν προσευχόμαστε. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, ακούει ε, την προσευχή της Εκκλησίας που τα μέλη της είναι ενωμένα, που ε, ε, οι, οι καρδιές τους ε, μπροστά στον Άγιο Κύριο γονατίζουν μαζί και τον αναγνωρίζουν. Αδέλφια, η Εκκλησία μέσα στους αιώνες και η Εκκλησία στην οποία ανήκουμε από την παράδοσή της, από τη μεταρρύθμιση προς τα εδώ, είναι μια Εκκλησία με πολλούς άθλους, με πολλά δυνατά, με ιεραποστολές, με θεολογικές μελέτες, με θεολογικά ιστιντούτα, πανεπιστήμια, έχει επηρεάσει κοινωνίες, αλλά ένα από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται μέσα σε όλα αυτά τα 500 τόσα χρόνια, ξέρετε, είναι η πολυδιάσπαση και η διέρεση της Εκκλησίας. Και κανείς δεν μπορεί με αυτό να είναι ικανοποιημένος, αλλά να στενάζει. Αν ανήκαμε σε μια από τις αιρέσεις, θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με το ότι ε, ήμασταν χωρισμένοι από τους άλλους, γιατί εμείς θεωρούμε, θα θεωρούσαμε, ότι έχουμε το μονοπόλιο και οι άλλοι πρέπει να είναι μέσα στον κύκλο μας, αλλιώς την έχουν άσχημα. Αλλά δεν είναι αυτό που πιστεύουμε και η καρδιά μας μένει ανήσυχη και κράζει έως ότου ο λαός του Θεού ενωμένο θα συνεχίζει να δίνει την μαρτυρία αυτού του Κυρίου. Αδέλφια, μια μέρα όλα θα είναι ενωμένα και συγκεφαλαιωμένα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία δεν μπορεί για να δίνει μια μαρτυρία με τη δύναμη και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος στις μέρες μας και στην πατρίδα να είναι μια εκκλησία η οποία είναι ενωμένη, που ξεπερνούνται οι δυσκολίες από το παρελθόν, που ζει στο παρόν, θεραπευμένη από όλες τις διαιρέσεις, τα κακά, τα σχίσματα, τους πόνους και τις θλίψεις που έχει δοκιμάσει και βιώνει ακόμα. Ε, αδέλφια, είμαι ένας από εκείνους, ε, πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος μου, που ε, μέσα στα χρόνια έχουν μιλήσει πολύ για το θέμα της έκκλησης του Αγίου Πνεύματος, την αναζωπήρωση και για την προσευχή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και μπορώ με όσα μου την καρδιά να σας πω ότι ε, το έργο του Αγίου Πνεύματος για το οποίο έχω κράξει και εσείς πιστεύω και όλοι μας εμποδίζεται σοβαρά εάν οι σχέσεις μας δεν είναι αποκατεστημένες και δεν διορθωθούν. Θα μου πείτε είναι χαλασμένες, εσείς γνωρίζετε αδέλφια ποιο είναι το κλίμα στην τοπική σας εκκλησία και την κοινότητα και εμείς εκεί στην Κατερίνη. Να σας πω ότι όλες οι μεγάλες αναζωπυρώσεις στη διάρκεια των ετών συμπεριελάμβαναν την αποκατάσταση και την τακτοποίηση των σχέσεων. Και ακόμα να δηλώσω ότι δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε με τους αδελφούς μας εάν δεν έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Η προσευχή, φίλοι, είναι κενή νοήματος και κενή περιεχομένου εάν, και θα έλεγα ακόμα και είναι προσβολή τελικά για τον Θεό εάν οι σχέσεις μέσα στην Εκκλησία παραμένουν ατακτοποιητές. Έχετε ατακτοποιητές σχέσεις εδώ εσείς στο εκκλησίασμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε έρθει να τον λατρεύσουμε αυτόν τον ένα και τον μόνο και να τον προσκυνήσουμε. Ξέρετε αφήνουμε τις άλλες διαφορές μας, τις, σαν να τις βάζουμε κάτω από το, το χαλί, και περιμένουμε ότι μόνες τους με κάποιο τρόπο θα τακτοποιηθούν. Αλλά φίλοι δεν τακτοποιούνται, απλώς διαονίζονται. Και μπορεί κάποιος να έχει προβλήματα από πριν, από 40-30 χρόνια ή τους τελευταίους μήνες και αυτά όλα να τα, κουβαλέ, να τα κουβαλάει στο παρόν και να ενιστούν στο μέλλον και μάλιστα να περάσουν και στην επόμενη γενιά. Έχετε συναντήσει τέτοιες καταστάσεις. Και, αγαπημένα αδέλφια, θέλω να σας πω ότι είναι σε αυτό το θέμα, στο θέμα της συμφιλίωσης και της συγχώρησης και της αποκατάστασης των σχέσεων, που φαίνεται η διαφορά μας και η ανόμοιότητά μας με τον κόσμο που είναι γύρω μας. Νομίζω ότι θα βοηθούσε ένα παράδειγμα σήμερα το πρωί, να σας το αναφέρω, ε, όσον αφορά την, ε, την συγχώρηση από μέρους του κόσμου. Πατέρα, συγχώρησέ τους, ήταν τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Σταυρό, από τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας. Προσευχόταν συγκεκριμένα για τους Σταυρωτές του. Λόγια σε πλήρη αντίθεση επαναλαμβάνω με τα λόγια και την στάση του κόσμου γύρω μας. Ένα συγγραφέα ένα έργο του, Παρουσιάζεται, παρουσιάζει τους χαρακτήρες του και ένας από αυτούς φαίνεται να λέει «Η συγχώρηση δεν είναι ούτε υποχρέωση μου, ούτε ειδικότητά μου. Η φύση μου είναι πιο ειρηνική, η πιο ειρηνική στον κόσμο. Το, τα μόνα πράγματα που ζητάω είναι ένα απλό σπιτάκι στην εξοχή, ένα καλό κρεβάτι» καλούτσικο φαγητό, λίγα λουλούδια μπροστά στο παράθυρό μου και μερικά δέντρα μπροστά στη βεράντα μου. Μετά, εάν ο Θεός θέλει να με κάνει τελείως ευτυχή, θα με αφήσει να απολαύσω το, θέμα, το θέαμα έξι ή επτά από τους εχθρούς μου να κρέμονται από αυτά τα δέντρα. Θα τους συγχωρήσω όλα, όλα τους τα κακά που μου προξένησαν. Θα τους συγχωρήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, επειδή πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, αλλά όχι πριν τους δω κρεμασμένους. Σε αντίθεση η μαρτυρία της κόρη Τεν Μπουμ, ίσως έχετε διαβάσει το βιβλίο της στα ελληνικά η Κρυψώνα, η οποία φυλακίστηκε γιατί έκρυβε Εβραίους στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αζιστική Γερμανία, η οποία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πιο βάναυσο, απάνθρωπο και άκαρδο Γερμανό φρουρό που ποτέ συνάντησε. Αυτός είχε ξεφτυλίσει και ταπεινώσει την ίδια και την αδελφή της. Της είχε χλεβάσει και με τα μάτια του της είχε βιάσει καθώς στέκονταν στον ντους του ξεψυρίσματος. Τώρα, στο τέλος μιας συνάθρησης όπου αυτή μιλούσε μετά το τέλος του πολέμου, στεκόταν μπροστά της αυτός ο άνθρωπος με το χέρι του απλωμένο προς το μέρος της και της είπε «Θα με συγχωρήσεις». Γράφει λοιπόν η κόρη «Στεκόμουν εκεί με την παγωνιά να γεμίζει την καρδιά μου» αλλά ήξερα ότι η θέληση μπορεί να λειτουργήσει άσχετα από τη θερμοκρασία της καρδιάς. Η θέληση, αδέλφια, μπορεί να λειτουργήσει άσχετα από τη θερμοκρασία της καρδιάς. Συνεχίζει η κόρη, προσευχήθηκα Ιησού, βοήθησέ με. Ανέκφραστα, μηχανικά άπλωσα το χέρι μου στο δικό του απλωμένο χέρι και βίωσα ένα απίθανο καταπληκτικό πράγμα. Ένα ρεύμα ξεκίνησε από τον νόμο μου, κατέβηκε στους βραχίονές μου και έφτασε στα σφιγμένα χέρια μας. Ύστερα αυτή η θερμή συμφιλίωση φάνηκε να πλημμυρίζει όλη μου την ύπαρξη, φέροντας δάκρυα στα μάτια μου. «Σε συγχωρώ, αδελφέ», φώναξα με όλη μου την καρδιά. Για λίγες στιγμές κρατούσαμε ο ένας το χέρι του άλλου. Ο πρώην φρουρός και η πρώην φυλακισμένη. Ποτέ δεν είχα βιώσει την αγάπη του Θεού τόσο έντονα όσο εκείνη τη στιγμή. Και συνέχισε η κόρη να συγχωρήσεις σημαίνει να απελευθερώσεις τον φυλακισμένο και να ανακαλύψεις ότι ο φυλακισμένος ήσουν εσύ. Αδέλφια μου, θέλω να σας πω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου ότι ποτέ δεν είμαστε πιο όμοιοι με τον Χριστό από ότι όταν συγχωρούμε. Και το διαβάσαμε λίγο πριν από την Εφεσίους επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο και το χωρίο 32 όπου ο Απόστολος μας είπε γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί εύσπλαχνοι συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσά δια του Χριστού. Και το ίδιο επαναλαμβάνει στην επιστολή του στους Κολοσαείς, όπως και σε πολλά μέρη των επιστολών του. Αδέλφια και φίλοι, ποτέ δεν είμαστε πιο όμοιοι με τον Χριστό παρά όταν συγχωρούμε. Ξέρετε, η έλλειψη συγχώρησης είναι το δηλητήριο, όπως είπε κάποιος, που εμείς πίνουμε ελπίζοντας ότι οι άλλοι θα πεθάνουν. Και πολλές φορές είμαστε τόσο μίζεροι και φτάνουμε στα όρια της αρρώστιας και της κατάθλιψης γιατί εμείς ποτέ δεν συγχωρήσαμε με την καρδιά μας εκείνους που μας πόνεσαν. Και αδέλφια πολλές φορές μπορούμε όπως αρχίσαμε να λέμε να προσευχόμαστε μαζί τους. Φίλοι εδώ που διαβάσαμε λίγο πριν από την επιστολή αυτή του Παύλου, ο Απόστολος του Κυρίου μας, μας παραγγέλει ανάμεσα στα άλλα να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο εμείς σφραγιστήκαμε, είναι το Πνεύμα της Απολυτρώσεως, είναι το Πνεύμα της Ευλογίας, είναι το Πνεύμα που ενώνει. Το αίμα και το Πνεύμα του Χριστού, αδέλφια. Και εμείς καλούμαστε να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Όλα αυτά που ε, περιλαμβάνονται στο εδάφιο 31, όπου μετά από αυτό το «Μη λυπείτε» μας τα αναφέρει, είναι η πικρία, ο θυμός, η οργή, η κραβή, η, η βλασφημία και όλη η κακία που μας λέει να αφαιρεθούν από εμά. Φίλοι, να θυμίσω σε εσά ότι το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι πρόσωπο και λυπάται. Το ξέρετε, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Ίσως είναι το πιο ευαίσθητο πρόσωπο στη γη. Έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, τον Δίκαιο, αλλά έχουμε παράκλητο στην γη, έναν άλλον Ιησού. Και αδέλφια λυπάται, όπως κάποιος από τους πουριτάνους είπε, έρχεται ε, πεζή, αλλά φεύγει έφυπο το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, λυπημένο. Και ανάμεσα σε αυτά που λυπούν το Άγιο Πνεύμα του Θεού, είναι η έλλειψη συγχώρησης. Είναι η άρνηση να συγχωρήσουμε τους άλλους. Και ξέρετε όλα αυτά μπορεί να ακούγονται καλά. Έχω ιστορίες να σας πω σήμερα το πρωί. Αλλά θα πείτε στο τέλος, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι αυτά δεν αφορούν εμένα με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρει ο αδελφός Γιάννης το πρόβλημά μου και την περίπτωσή μου. Διακονούσαν αδελφοί ε, κάποιους, πριν από λίγε μέρες και κάποιο συγκεκριμένο αδελφό που είχε διένεξει με κάποιου άλλους αδελφούς του και τον ποιο είναι το δικό σου μέρος σε όλο το πρόβλημα. Και εκείνο απάντησε μηδέν. Ο ίδιος δεν έφταιγε απολύτως σε τίποτα. Όλα τα βάρη και τα φορτία ήταν στην άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε μιλήσει ποτέ με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Αδέλφια, το Άγιο Πνεύμα του Θεού λυπάται λοιπόν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Διαβάστε τα αν θέλετε. Θα επανέλθω για λίγο. Το ερώτημα είναι εμείς και άκουσα μια αδελφή που προσευχήθηκε για αναζωπήρωση και ίσως όλα τα αιτήματα και όλα τα άλλα, να είναι και το μεγάλο αίτημα ο Θεός να ανανεώσει τα ελέη Του στη ζωή μας, την πίστη μας, τη διακονία μας, τη μαθητεία μας, με ένα δικό Του χρήσμα ουράνιο θα είναι από τον ουρανό και θα είναι εξήψους και δεν θα έχει καμιά άλλη εξήγηση. Αδέφια, πω μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε μια απόδειξη πνεύματος και δυνάμειος, και το λέω και το φωνάζω, το κράζω, βοώ στον Θεό γι' αυτό, όταν εμείς ίδιοι έχουμε λυπήσει το Άγιο Πνεύμα με την πικρία μας, με τον ανταγωνισμό, με το πνεύμα του ανταγωνισμού μεταξύ των εκκλησιών, την κάφησή μας, την παράληψη του ονόματος και την ποδοπάτηση της αξιοπιστίας του άλλου και των άλλων. Αδέλφια και φίλοι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς και δεν μπορώ να κόψουμε δρόμο, να ακολουθήσουμε κάποια παρακαμπτήριο για να λάβουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εάν θα υπηρετήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας και να καίει και να μας αγγίζει βαθιά και να μας μεταμορφώνει και να μας δίνει την χάρη για να συνεχίσουμε. Αδέρφια, αναγνωρίζω μιλώντας για αυτά τα πράγματα ότι η συγχώρεση είναι πέρα από τη δική μας την δύναμη, πέρα από τη δική μας την ικανότητα. Είναι ωραία να ακούμε τις εντολές και τις προσταγές να συγχωρήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας, αλλά πώς θα το κάνουμε. Είναι εύκολη για σας η συγχώρεση, είναι δεύτερη φύση σας; Πεςτε μου αν είναι έτσι, γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Φαντάζομαι τελικά πως κι εσείς. Διαβάσαμε λίγο πριν, ε, μάλλον δεν το διαβάσαμε, ε, διαβάσαμε κάτι άλλο στην Εφεσίους Επιστολή πάλι, μπορείτε να στρέψετε την προσοχή σας στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος ανάμεσα στα άλλα λέει στο εδάφιο 14 του δευτέρου κεφαλαίου, «Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ο Ιησούς είναι η ειρήνη μας, σε εκείνον τον κόσμο» που ήταν διασπασμένος μεταξύ των εθνικών και των Ιουδαίων. Αδέλφια, ήταν μια φρικτή και φοβερή διάσπαση. Τι αγώνες στην συνέχεια ως η Εκκλησία η πρώτη το καταλάβει και διαβάστε την αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων. Αυτό είναι η ειρήνη μας, ως τις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Και η απάντηση είναι ότι το έκανε δια του Σταυρού. Αδέλφια, πρώτα απ' όλα το γνωρίζετε καλά, Είμαστε μια Ευαγγελική Εκκλησία και πιστεύουμε ότι ο μόνος μεσίτης μας με τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος άνθρωπος όσο σημαντικός, όσο Άγιος και αν ήταν. Έτσι δεν είναι. Ο μόνος μεσίτης μου με τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα το πρωί θέλω να διακηρύξω σε εσά. Γιατί έχει φωλιάσει με στην καρδιά μου. Δεν ξέρω αν εδώ ε, έχω μιλήσει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αδέλφια, ο μόνος μεσίτης μας. Μεταξύ μας, στη μεταξύ μας σχέση είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο στη σχέση μας με τον, με τον Πατέρα, αλλά και στη μεταξύ μας σχέση. Αν βγάλεις τον Ιησού από ανάμεσά μας, αδέλφια, καθίσταται αδύνατο να συγχωρήσουμε ένα τον άλλον. Μπορώ να δω την αμαρτία του αδελφού μου, του Φέδωνα που είναι εδώ, εναντίον μου, να την έχει φορτωμένη επάνω του ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε τώρα, ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσω να τον συγχωρήσω. Γιατί εκείνος έγινε ο μεσίτης μας. Αδέλφια, αυτό είναι ένα τεράστιο δυναμικό για τη δικιά μας τη ζωή. Για να μπορούμε να συγχωρήσουμε και να μπορούμε να ζήσουμε προσευχόμενοι και να εξητούμε την ευλογία του Θεού επάνω στον δικό του το λαό. Αδέλφια μου, θέλω να το δηλώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεχτείτε τις δηλώσεις μου. Η σχέση μας με τον αδελφό μας αποδεικνύει και φανερώνει τη σχέση μας με τον Θεό. Ό,τι κι αν εμείς ε, προσπαθούμε να πούμε, αδέλφια, να το υποστηρίξουμε και να το διεκδικήσουμε με κάποιο τρόπο. Η σχέση μας με τον αδελφό μας, η μεταξύ μας σχέση, αποδεικνύει τελικά τη σχέση μας με τον Θεό. Και ακούστε ακόμη από την Καινή Διαθήκη, ε, αγαπητή μου, ότι... Ο δρόμος προς τον Θεό, ο δρόμος προς τον Θεό περνάει από το σπίτι του αδελφού μου. Ο δρόμος προς τον Θεό περνάει από το σπίτι του αδελφού μου. Θυμάστε στην επιτόρους ομιλία του Κυρίου μας, στο πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Μας λέει όταν πας να λατρεύσεις και να προσφέρεις την θυσία σου και το δώρο σου και θυμηθείς ότι κάτι έχει ο αδελφός σου εναντίον σου, πήγαινε να το τακτοποιήσεις και μετά έλα να με λατρεύσεις. Αδέλφια αγαπημένα, ο δρόμος προς τον Θεό περνάει από το σπίτι του αδελφού μας. Και επίση σε αυτή την ροή των πραγμάτων να σας θυμίσω, εκείνα του Αποστόλου Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή, όταν ο μαθητής της αγάπης γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και στα χωρία 6 και 7, εάν είπομεν και ότι κοινωνίαν έχομεν με τ και περιπατώμεν εν το σκότι ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί καθώς αυτός είναι εν το φωτί έχουμε κοινωνία με τα και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Φιλοί, αδέλφια μου, σε καμιά περίπτωση πιστέψτε με σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να είμαστε στο φως, να ζούμε στο φως, να περπατάμε στο φως με τον Θεό και στο σκοτάδι με τον αδελφό μας. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να περπατάμε στο φως με τον Θεό και στο σκοτάδι με τον αδελφό μας. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν كان, ναι, υπάρχουν εμπόδια στην προσευχή μας, εμπόδια στην αναζωπήρωση, οι άλλες σχέσεις, όλα αυτά που ε, απλώς ε, τα, τα αγγίξαμε σήμερα το πρωί. Θυμάστε ότι ο Κύριος μας μας δίδαξε να προσευχόμαστε ανάμεσα στα άλλα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέντις τι οφειλέτες ημών. Θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι εμείς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και καταλαβαίνουμε αυτό, αυτό το βαθινόημα αυτών των λόγων. Δεν μπορώ, αδέλφια, εγώ να λάβω συγχώρηση εσώ του δώσω συγχώρηση στον άλλον που είναι εκεί, τον αδελφό μου. Είναι προϋπόθεση, λοιπόν, πρέπει να το βάλω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην ψυχή μου. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στη Βασιλεία του Θεού. Και θέλω να σας καλέσω να το ακούσουμε να το προσέξουμε, να το αφήσουμε μέσα μας να κατασταλάξει και να γίνει ο νόμος της ύπαρξής μας. Αδέλφια, δεν υπάρχει συγχώρηση για εκείνον που δεν συγχωρεί. Παρά επαναλαμβάνω τα όσα εμείς μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Θεός μας, ξέρετε, δεν έχει αλλάξει. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, απολογείται, ξέρετε, και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει την ιστορία πολλά από την ιστορία του λαού Ισραήλ και λέει εκείνο το επεισόδιο στην αρχή στο ξεκίνημά του όταν ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο για να πάει στην συνέχεια στην έρημο και μετά να υπηρετήσει τον Θεό. Βρίσκει εκείνους τους δυο ε, ε, Ισραηλίτες οι οποίοι χτυπάνε ένα ένας τον άλλον Είχε ήδη βγάλει από τη μέση εκείνο τον Αιγύπτιο, θυμάστε, όταν τον είδε να πλήττει έναν από τους Ισραηλίτες. Και τώρα βλέπει την επόμενη μέρα, λέει ο, ο, ο Αφηγητή, βλέπει αυτούς τους αδελφούς να μάχονται με, μεταξύ τους. Και ε, εκείνο που τους λέει είναι άνδρες, άνθρωποι, αδελφοί ίσθεσης, γιατί εδικείται αλλήλους. Αυτό είναι το πνεύμα, αδέλφια των γραφών, πάντοτε. Να καταλάβουμε ότι είμαστε εμείς μέλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι είμαστε αδέλφια και η, η δική μας η λύτρωση και η δική μας η συγχώρηση κόστισε το αίμα του λυτρωτή. Και τώρα εγώ δεν έχω άλλη επιλογή από το να είμαι εκεί και να εκτελώ αυτό που ο Κύριος μου παραγγέλει και μάλιστα μέσα από την καρδιά μου, με όλη, με όλη μου την ψυχή. Δεύτερα, διαβάσαμε πριν από την επιστολή προς τους Εφεσίους, εκείνα στο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου, το 26ο και το 27ο, «Οργίζεστε και μία μαρτάνε το ήλιο σας μη επί τον παροργισμό σας». Και συνέχισε μήτε δίδετε τόπον το εις τον διάβολο. Και θα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και από το δεύτερο κεφάλαιο, ο Παύλος συμβουλεύει τους Κορινθίους αδελφούς να δεχθούν έναν αδελφό, τον οποίο είχαν επιθαρχήσει και θέσει έξω από την κοινωνία της Εκκλησίας, ο οποίος τώρα μετανόησε, άλλαξε και οι αδελφοί τον κρατούσαν έξω. Τον θυμόντουσαν, τον σκεφτόντουσαν όπως κάποτε ήταν στο παρελθόν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε αλλάξει, είχε μετανοήσει και ο Παύλος τους καλεί να τον συγχωρήσουν. Τους λέει ανάμεσα στα άλλα, δια να μην υπερισχύσει ο διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του ή να μη πλέον εκτιθώμεν υπό του σατανά, ού αυτού τα νοήματα αγνοούμεν. Και αδέλφια έρχεται ο σατανάς, του δίνουμε τόπο για να μπει, να αλωνίσει, να διαλύσει οι οικογένειες, να διαλύσει την εκκλησία, να μας κάνει τελικά άκαρπους. Πώς θα έχω όρεξη και κέφι και, χαρά μέσα μου και ενθουσιασμό να διακονήσω στο όνομα του Ιησού Χριστού όταν είμαι σφαγμένος με τον αδελφό μου, όταν είμαι τραυματισμένος στο, στο πεδίο της μάχης από φίλια πειρά. Είμαι εκεί. Πώς θα διακονήσω τον Κύριο πεσμένο, πεσμένος κάτρο, τραυματισμένος και αιμορραγώντας. Καθίστατε αδύνατο, αδέλφια. Ακούστε αυτόν τον πνευματικό δόμο νόμο από αυτές τις περικοπές. Μια καρδιά κλειστή στη συγχώρηση, είναι ανοιχτή στην σατανική καταπίεση. Και όλες οι καταθλίψεις που λέγαμε και όλα τα άλλα προβλήματα. Μια καρδιά που είναι κλειστή στη συγχώρηση, είναι ανοιχτή στην σατανική καταδυνάστευση και την τυραννία. Και σήμερα το πρωί αυτό ο Ιησούς θέλει να φέρει γιατριά και αποκατάσταση σε κάποιες καρδιές εδώ ανάμεσά μας. Στη δική σου την καρδιά και τη δική σου την ζωή. Αδέλφια, ο Κύριος μας κάλεσε, θα τα θυμόσαστε, από το, το, 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Καθώς προσευχόμαστε ανάμεσα στα άλλα, λέει, όταν είσαστε προσευχόμενοι, εδάφιο 25 του 11ου κεφαλαίου του Μάρκου, εάν έχετε τι κατάτινος να συγχωρήσετε και όταν είστε προ... προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κα, κα... για να συγχωρήσει σε εσά ο πατήρ σας ο εν τα αμαρτήματά σα. Και είναι εδώ που πολλέ φορέ εμεί αποτυγχάνουμε να συγχωρήσουμε, να συγχωρήσουμε τον όσο συνεχίζουμε τι προσευχές μα, όλα τα άλλα. Μου επιτρέψτε μου την φράση, με εκείνο ο οποίο μιλάει για την προσευχή και θέλει να ζει έτσι, το ρίχνουμε στην προσευχή. Ενώ ο κύριο μα λέει να κάνουμε κάτι άλλο. Σα θυμίζω εκείνη την φοβερή περικοπή, πάρα πολύ σύντομα. Διαβάστε τη στο 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Έχει στο 6ο κεφάλαιο γίνει μια φοβερή κατάκτηση. Έχουν πέσει τα τείχη τη Ιεριχώ. Θυμάστε. Δεν έκαναν τίποτα από το να κάνουν κύκλου γύρω από τα τείχη. Θαυμαστεί η ενέργεια του Θεού. Στο επόμενο κεφάλαιο, το 7ο, μπροστά σε μια μικρή πόλη, ένα χωριό, που θα μπορούσαν να το κατακτήσουν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Έτσι νόμιζαν, αδελφοί, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει όλεθρος, υπάρχει πόνος. Και ξέρετε τι, τι γίνεται. Ο Ιησούς του να βει καλεί τους πρεσβυτέρους της βάζουν στάκτη στα, στα, κεφάλια τους, πέφτουν μπρούμητα μπροστά στον Θεό και προσεύχονται, ω δέσποτα Κύριε, α, ο, κράζουν στον Θεό με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους. Και αν διαβάσετε την προσευχή, Μοιάζει πάρα πολύ με την προσευχή του Μωυσή σε περιόδους κρίσης που πήγε και μεσίτευσε και έκραξε στον Θεό. Ήξερε τι είναι αυτό που αγγίζει την καρδιά του Θεού. Κύριε το όνομά σου, κύριε οι δόξα σου θα πούνε οι άλλοι, θα πούνε οι, χαλα... οι χανανέοι, θα πούνε οι γειτονικοί λαοί. Κύριε το όνομά σου και η φήμη σου. Και ο Θεός είναι εκείνος που του λέει γιατί έχεις πέσει κάτω εκεί τώρα, σήκω, πρέπει να σηκωθεί γιατί υπάρχει αμαρτία μέσα στο λαό μου. Και αδελφοί με τον ίδιο τρόπο μας μιλάει ο Κύριος. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει, γιατί θέλει να μας διατρέψει στη σχέση μας, γιατί θέλει να μας χρησιμοποιήσει εμά. Και αδελφοί δεν θα μπορούσε επίσης να, να χρησιμοποιήσει ο Θεός την οικογένειά μας. Με ευχαριστούν όλα αυτά που ακούω που κάνετε για τις οικογένειες, για να διδαχθούμε πώς να έχουμε τη βιβλική μας μελέτη, πώς να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ως ζευγάρια και με τα παιδιά μας. Αλλά αδελφές και αδελφοί πρέπει να ομολογήσουμε ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Ο, Πα, ο Πέτρος λέει, απλώς σας το θυμίζω, μιλάει ιδιαίτερα στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται να τις τιμούν, να τους δίνουν την αξία που πρέπει να τις, να, να τις δίνουν, γιατί είναι συγκληρονόμοι της χάριτος της ζωής και προσθέτει για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Ακόμη μας καλεί στην πρώτη προσκορυνθίους επιστολή ο Παύλος στη σχέση μας, στο υπνοδωμάτιό μας, ε, εκεί που είμαστε πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Εάν εμείς αποφασίσουμε για να προσευχηθούμε και για να ανιστέξουμε εξ απέχουμε από τις ιδιαίτερες συζυγικές μας σχέσεις για να καταγίνουμε σε αυτά τα θέματα, αδελφιά. Παίρνει σαν δεδομένο λόγο του Θεού ότι τα ζευγάρια είμαστε προσευχόμενοι. Να σας θυμίσω τούτο. Τα ζευγάρια που προσεύχονται μαζί παραμένουν μαζί. Τα ζευγάρια που προσεύχονται μαζί παραμένουν μαζί. Και μπορεί να είσαι προχωρημένος στη ζωή, να έχει ζήσει μέσα στον γάμο σου 30, 40 ή και 50 χρόνια. Και να πεις, εμείς τώρα Τη τα, τα, φάγαμε την ζωή με το κουτάλι Εξακολουθείς να βρίσκεσαι σε πρόβλημα και δυσκολία Στη σχέση σου με τον Θεό γιατί κάτι δεν πάει καλά μέσα στη σχέση σου Δεν είναι απλώς να ανεχθούμε τον άλλον για να τελειώσει αυτό το πράγμα που λέγεται γάμος Είναι να απολαμβάνω τον γάμο μου και να χαίρομαι να είμαι μέσα εκεί Και το σπίτι μου να είναι μια, μια μικρή εκκλησία Δεν είναι Και εκεί θα εφαρμόσουμε πρώτα την, την πίστη μας στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Την ιστορία αυτή λοιπόν σε ένα βιβλικό συνέδριο, ένα παιδί του Θεού, μοιράστηκε το πώς επέστρεψε και αυτός και η γυναίκα του στον Χριστό. Λένε από το σημείο εκείνο που ακούγεται η ομολογία ότι πριν από 20 χρόνια ο γάμος τους, λέει ο άνδρας, ήταν έτοιμος να διαλυθεί. Ήταν ετοιμόροπο στα πρόθερα του γκρεμού. Αυτό έπινε πολύ για να μειώσει, όπως νόμιζε, την ένταση που του προκαλούσε η δουλειά του ε, με, ανάμεσα στους χρήστες ναρκωτικών. Ήταν ο ίδιος κοινωνικός λειτουργός ε, στε, στην πόλη του, μέσα σε μια από τις πιο χειρότερες συνοικίες. Και οι δυο, μας λέει, είχαν πληγώσει ο ένας τον άλλον τόσο πολύ που ο μόνος λόγος για τον οποίο έμεναν στο γάμο τους ήταν για να καταστρέψει ο ένας τον άλλον. Έχετε συναντήσει τέτοιε καταστάσει. Ύστερα, μια μέρα η γυναίκα του δέχθηκε, πίστεψε στον Χριστό, ο θυμό τη δεν εξαφανίστηκε, αλλά οι αντιδράσει τη ήταν καινούριε και διαφορετικέ. Αυτό στην αρχή του έκανε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, ίσω του έφερε και κάποια σύγχυση, αλλά στο τέλο τον ήλκησε. Γοητευμένο από αυτή την πίστη τη γυναίκα του, και αυτό άνοιξε τη ζωή του στον Χριστό. Αλλά αυτό το γεγονός, α, φίλοι, δεν παρήγαγε μια άμεση διόρθωση και τακτοποίηση ό, όλης της σχέσης. Οι παλιές πληγές ε, που είχαν κάνει ο ένας τον άλλον ξανάρθαν στην επιφάνεια με τις παλιές συμπεριφορέ, οι τσακωμοί και οι διαμάχες ξανασυνεχίστηκαν μέχρι ότου αυτός τελικά έχασε κάθε ελπίδα ότι ο Θεός θα μπορούσε να αποκαταστήσει το γάμο τους. Έτσι μια μέρα είπε στη γυναίκα του γιατί δεν πηγαίνει εσύ στον δρόμο σου και εγώ στον δικό μου. Το έχετε πει αυτό στο γάμο σα. Μπορεί να μην το ενεργήσατε και το πράξατε. Και εκείνη του απάντησε με αυτήν την θεολογικά ευφυή .E .E. απάντηση: Εάν ο Θεό μα συμφιλίωσε μαζί του με τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να μα συμφιλίωσει μεταξύ μα, τότε όλο το πράγμα είναι μια φάρσα, είναι μια κοροϊδία. Αδελφέ, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Βέβαια ο καθένας ξέρει τις πληγές του και τους πόνους του και την διαδρομή του και κανείς δεν πρέπει να κάνει τον πολύ έξυπνο. Αλλά αδελφέ, ο Θεός μπορεί να μας συμφιλειώσει μέσα στον γάμο μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας, για να μπορέσουμε μετά να μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την ατμόσφαιρα που θέλει να μεταφέρει η Εκκλησία και εκεί μαθαίνουν τα παιδιά μας στη συνέχεια να συγχωρούν και να επικοινωνούν και να συμφιλώνονται και να αποκαθίστανται οι σχέσεις. Ένα φοβερό χωρίο και πηγαίνω στα παραδείγματά μου και θα ολοκληρώσω. Έρχεται από τον προφήτη Ισαΐε και από το πρώτο κεφάλαιο που είναι ένα φοβερό κεφάλαιο. Λέει κοφτερά λόγια. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αμφισβητεί ακόμα αν θέλετε και όλα όσα όρισε εκείνος για να τον πλησιάζουν οι, οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου. Και λέει στο εδάφιο 15 του πρώτου κεφαλαίου, όταν εκτείνετε τα χέρια σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από, σα, από, από σας. Όταν εκτείνετε τα χέρια σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει. η ε, σας είναι πλήρες αιμάτων. Και βεβαίως, Εκείνο ήταν στην κυριολεξία. Αλλά σε εμά δεν είναι στην κυριολεξία με αυτόν τον τρόπο, με το να μπήξει κανένα ένα μαχαίρι στα σπλάχνα ενό προσώπου, ενό αδελφού του, ενό αγαπημένου. Αλλά, αδέλφια, το έχουμε κάνει πολλέ φορέ με την πικρία μα, τη μνησικακία μα, του αρεθισμού μα, τι αντιπαλότητέ μα. Του άλλου στην κυριολεξία του έχουμε ποδοπατήσει και του έχουμε ισοπεδώσει. Και ο κύριο λέει: Όταν θα τι πληθύνετε τι δεήσει σα. Εγώ δεν θα ακούω και θέλει εκείνος να αποκαταστήσει τις σχέσεις μας. Να σας πω τώρα για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, τον φλωρεντινό ζωγράφο και γλύπτη και αρχιτέκτονα, μουσικό. Ήταν ένας πολυταλαντούχος άνθρωπος, μια από τις πιο εξέχουσες διάνοιες ολόκληρης της ιστορίας. Έχει ζήσει τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Λέει λοιπόν η ιστορία η συγκεκριμένη ακριβώς πριν αρχίσει να εργάζεται πάνω στο αριστούργημά του τον μυστικό δείπνο. Είχε το μυστικό δείπνο είχε μια σφοδρή αντιπαράθεση, μια διαμάχη με έναν συνεργάτη ζωγράφο. Ήταν τόσο εξοργισμένος και επικραμένος ο Λεωνάρντο ώστε αποφάσισε να ζωγραφίσει το πρόσωπο του εχθρού του του άλλου δηλαδή καλλιτέχνη, στο πρόσωπο του Ιούδα. Και έτσι να πάρει την εκδίκησή του και να ξεσπάσει με το να εκθέσει αυτόν τον άνθρωπο σε ντροπή και περιφρόνηση στις επόμενες γενιές. Το πρόσωπο του Ιούδα ήταν λοιπόν ένα από τα πρώτα που τελείωσε ε, ο Λεωνάρντο και όλοι μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να το αναγνωρίσουν ως το πρόσωπο του ζωγράφου με τον οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση και είχε τσακωθεί. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορούσε να κάνει καμιά πρόοδο. Κάτι φαινόταν να τον εμποδίζει, να τον κρατάει πίσω, ματαιώνοντας έτσι όλες τις καλύτερες προσπάθειές του. Μετά από πολλά έφτασε στο συμπέρασμα ότι το πράγμα που ανέκοπτε και ματέωνε το έργο του ήταν το γεγονός ότι είχε ζωγραφίσει τον εχθρό του στο πρόσωπο του Ιούδα. Γι' αυτό ξέβαψε, αποχρωμάτισε το πρόσωπο του Ιούδα, το ξαναζωγράφησε δίνοντάς του μια άλλη μορφή, ενώ ε, ξανάρχισε να ζωγραφίζει το πρόσωπο του Ιησού. Και αυτή τη φορά με την επιτυχία με την οποία οι αιώνες, οι αιώνες το επιδοκίμασαν. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν μπορείς, δεν μπορώ να ζωγραφίζουμε τα χαρακτηριστικά του Χριστού στη δική μας ζωή και ταυτόχρονα να ζωγραφίζουμε ένα άλλο πρόσωπο με τα χρώματα της έκθρας και της πικρίας και να περιμένουμε από τον Θεό να απαντήσει και να ευλογήσει και να μας χρησιμοποιήσει μέσα στη διακονία Του. Και όλοι λέμε ναι αδελφέ επιμένα έτσι είναι τα πράγματα. Μια η άλλη η ιστορία μου έχει να κάνει με έναν ε, Ελία Τσαχούρ, έναν Παλαιστίνιο Άραβα χριστιανό ποιμένα, ο οποίος ε, πρόσφατα είχε πάρει μια διακονία ε, σε ένα χωριό της Γαλιλαίας, μικρό χωριό, 30 λεπτά από την Ναζαρέτ. Το χωριό ολόκληρο και το εκκλησίασμα που ήταν εκεί ήταν διαιρεμένο από τις μακροχρόνιες ιστορίες συγκρούσεων. Η σύγκρουση περιλάμβανε αδέλφια τα εξάματος αδέλφια μεταξύ τους. Ο ένας ήταν ενάντια στον άλλον σε βαθιά πολιετή εχθρότητα. Έχετε συναντήσει τέτοιες καταστάσεις. Τίποτε ούτε και ο θάνατος της μητέρας τους δεν τους έσμιξε και δεν άνοιξε το δρόμο για να μπουν ο ένας στο σπίτι του άλλου. Αλλά η παράδοση του Πάσχα πάντα τους έφερνε όλους ε, μαζί στην εκκλησία, όπου κάθονταν μακριά ο ένας από τον άλλον, αδιάφοροι, ασυγκίνητοι, αμετάπιστοι, χωρίς την παραμικρή επαφή ούτε των ματιών τους. Ο ένας καθόταν εδώ και ο άλλος καθόταν πίσω εκεί. Στο τέλος μιας μουδιασμένης και θλιβερής λατρείας, την ημέρα των Βαΐων, ο ποιμένας αυτός, ο Τσαχούρ, έχοντας κηρύξει το πιο ένθερμο, το πιο παθιασμένο κήρυγμα της ζωής του. Βλέποντα το εκκλησίασμα του ε, ακόμη να είναι διαιρεμένο και αδιάφορο, ζήτησε από όλου να σταθούν όρθιοι και να λάβουν την αποστολική ευλογία όπως κάνουν οι ποιμένες. Καθώς ύψωνε, λοιπόν τα χέρια του, κάτι σφίχτηκε μέσα του και μετά ο άνθρωπος εξεράγει. Κατέβασε τα χέρια του, περπάτησε με μεγάλα βήματα προς την έξοδο, την πίσω πόρτα ή μάλλον τις πίσω πόρτες φαίνεται ήταν μια διπλή πόρτα η μόνη που υπήρχε και πήρε αυτές τις δυο πλευρές την πέρασε μια βαριά λυσίδα μέσα από τα χερούγια και έκλεισε το λουκέτο. Το να κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει χριστιανούς τους είπε. Είσαστε μια κοινότητα διαιρεμένη που συνεχώς διαπληκτίζεστε μισή το ένα στον άλλον και διασπέρνετε κακόβουλα ψεύδι. Τι σκέφτεται η μουσουλμανική κοινότητα γύρω σας. Σίγουρα ότι η θρησκεία μας είναι ψευδής και απατηλή. Εάν δεν αγαπάμε τον αδελφό που τον βλέπουμε, πώς μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό που δεν μπορούμε να τον δούμε. Για πολλούς μήνες συνέχισε ο Τσαχούρ, προσπάθησα μάτια να σας ενώσω, απότυχα Υπάρχει όμως κάποιος που μπορεί να σας μίξει και να σας φέρει μαζί και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι θα μείνω αμέτωχος και θα τον αφήσω να σας δώσει τη δύναμη να συγχωρήσετε το ένα στον άλλον. Εάν δεν συγχωρήσετε θα μείνετε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε να σκοτώσετε ο ένας τον άλλον και εγώ θα σας κάνω δωρεάν τις κηδείες σιωπή έπεσε, τα χείλη σφίχτηκαν όπως και οι γροθιές όλων που αγριοκίταζαν, σαν να ήταν λαξευμένοι πάνω στην πέτρα. Πολλά λεπτά πέρασαν, έξω ακουγότανε το γκάρισμα ενός γαϊδαράκου στον δρόμο. Ο Τσαχούρη ξέρε ότι είχε τελειώσει ο σπιμένας. Θα τον τελείωναν σε λίγο. Ύστερα ο ένας από αυτούς, ο, ο και ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς, που ήταν και ο διοικητή του αστυνομικού τμήματο, σηκώθηκε, στράφηκε στο εκκλησίασμα και είπε: Εγώ είμαι ο χειρότερο από όλου. Μισώ τα ίδια μου τα αδέλφια. Του μισώ τόσο πολύ που θέλω να του τσακίσω. Περισσότερο από όλου, εγώ χρειάζομαι συγχώρηση. Μετά στράφηκε στον Πημένα. Μπορεί και εσύ να με συγχωρήσει, αμπούνα. Αμπούνα σημαίνει πατέρα μα. Ένα όρο βαθιά στοργής και αγάπης και σεβασμού, που ήταν και ο πρώτος θερμός χαιρετισμό που ο Τσαχούρο Πημένας είχε ακούσει σε εκείνο το χώρο μετά από τόσο καιρό. «Έλα», του είπε ο Τσαχούρ. Και αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον, δίνοντας το διπλό φιλί της ειρήνης. Τώρα πήγαινε και χαιρέτησε τους αδελφούς σου. Και καθώς οι αδελφοί του ήρθαν να τον συναντήσουν μια πλήρης αταξία, ένας χαμός εναγκαλισμού έλαβε χώρα και δακρύων Αδέλφια και ξαδέλφια που δεν είχαν μιλήσει ο ένας τον άλλον για χρόνια, έκλεγαν δημόσια, εξομολογούμενοι ο ένας τον άλλον, ακούστηκαν παρακλήσεις για την αραβική φημισμένη φιλοξενία. Και οι άνθρωποι μετά από πολύ καιρό, αγκαζέ, πιάνοντας ο ένας τον μπράτσο του άλλου, βγήκαν έξω, φίλοι και αδέλφια, ένα σώμα χωρίς ζωή, ένα άψυχο σώμα, εκείνη η τοπική εκκλησία είχε επιστρέψει από τους νεκρούς για να υπηρετήσει έναν θαυμαστό και ένδοξο Θεό και να εκπληρώσει την αποστολή που ο Θεός έχει να θέσει στην εκκλησία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να πάμε να κάνουμε μαθητές από όλα τα έθνη. Και κλείνω με αυτό, είχα έρθει σήμερα το πρωί για να σας πω ιστορίες και αυτό κάνω νομίζω, πριν χρόνια ζούσαν στη Νότια Αφρική δύο αδέλφια. Τα αδέλφια αυτά της ιστορίας, τέλος πάντων. Ο μεγαλύτερος ήταν δυνατός, ευφυής, αθλητικός και ένας επιφανής, εξαιρετικός φοιτητής. Οι γονείς του τον έστειλαν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και σύντομα έγινε διάσημος στη μαθητική κοινότητα και πέρα από τα όρια της. Ως ένας δημοφιλής λοιπόν και ευυπόλυπτος ηγέτης ανάμεσα στους φοιτητές από αυτό το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αφρικής είχε μεγάλη επιρροή. Ο νεότερος αδελφός ούτε ελκυστικός ήταν, ούτε ευφυής, ούτε διανοούμενος, ήταν ταυτόχρονα και ένας καμπούρης, συνεσταλμένος και ήσυχο, μακριά, ήθελα να μείνει μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Αλλά είχε ένα καταπληκτικό χάρισμα, μπορούσε να τραγουδάει σαν να ειδώνει με μια φωνή τενόρου ανυπέρβλητης γλυκύτητας. Ο μικρότερος αδελφός έφτασε λοιπόν στο ίδιο αυτό πανεπιστήμιο όταν ο αδελφός του ήταν τελειόφυτος και η επιτυχία του, η φήμη του, η αξία του, το μεγαλείο του ήταν αδιαφιλονίκητα. Τη δεύτερη εβδομάδα η καζούρα τους πρωτε... πρωτοετής φοιτητές μετατράπηκε σε κακοποίηση. Συμβαίνει και τώρα στα πανεπιστήμια και στα κολέγια και στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει στο στρατό για τους άνδρες, τα ξέρετε. Στους νεοσύλλεκτους καψώνει επάνω στο καψώνι. Οι παλιότεροι λοιπόν με σκληρότητα κορόιδευαν τον μικρότερο αδελφό, τον ανάγκασαν να τραγουδάει, ύστερα του έσυσαν το πουκάμισο και έδειξαν την καμπούρα του στο πλήθος που επεφημούσε. Αυτός είχε γίνει η οθόνη για την προβολή του εσωτερικού αδύναμου εαυτού, κάθε αγοριού, κάθε φοιτητή. Ο μεγαλύτερος αδελφός παρακολουθούσε σιωπηλό τον εξευτελισμό του αδελφού του, από το παράθυρο εκεί του εργαστηρίου. Μια λέξη από τα χείλη του θα είχε σταματήσει τη βαρβαρότητα και την απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά σε βάρος του αδελφού του, αλλά αυτός του γύρισε την πλάτη πρόδωσε τον αδελφό του όπως είχε κάνει πολλές φορές όταν ήταν παιδιά και νέοι στο σπίτι του πατέρα και της μάνας. Ο μικρότερος αδελφός επιβίωσε, αλλά δεν ήταν ποτέ ο ίδιος. Εγκατέλειψε την σχολή και γύρισε στο σπίτι στο οικογενειακό κτήμα. Δεν τραγουδούσε άλλο πια. Ο μεγαλύτερος αδελφός μπήκε στο στρατό πήρε προαγωγή ως αξιωματικός και διακρίθηκε σε πολλά μέτωπα. Ένα βράδυ στην Παλαιστίνη, αναρώνοντας από έναν τραυματισμό, εκεί τον είχαν στείλει, είδε ένα όνειρο ότι καθόταν στο Κυριακό δείπνο. Αναγνώρισε τον εαυτό του στον Ιούδα. Είχαν έναν αδελφό, αλλά τον πρόδωσε, εξομολογήθηκε. Και ο Ιησούς ξαναστράφηκε σε αυτόν και του είπε πήγαινε στον αδελφό σου και σου το τσα... το στη Νότια Αφρική ήταν σπαρακτικό. Στην πόρτα συνάντησε του αδελφού του την σιωπηλή γυναίκα με σφιγμένα χείλη και κατάλαβε την πίκρα της ζωής τους. Βρήκε τον αδελφό του να ποτίζει το διψασμένο, τον σχεδόν ξεραμένο δένδρο του και του μίλησε για το όνειρό του, την προδοσία του, τη μετάνοια του, τη λαχτάρα του για συγχώρηση. Έκλαψαν μαζί, αγκάλιασαν ο ένας τον άλλο. Το ρήγμα και η διάρρηξη της οικογενειακής σχέσης μετά από πολύ καιρό θεραπεύτηκε. Και καθώς έφευγε από το σπίτι, Άκουσε από μακριά τον ήχο της φωνής του αδελφού του. Τραγουδούσε και πάλι. Και αδελφές και αδελφοί, αυτή την Κυριακή, τις 26 του Γενάρη του 2020, σας παρακαλώ για χάρη του αιωνίου Κυρίου, αν δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο, για να συγχωρήσουμε ένας τον άλλον. Για τη δική του χάρη να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας. Για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Για να μπορούμε να του ζητούμε να αναζωπηρώσει το έργο του. Για να μπορούμε να του ζητήσουμε αδέλφια. Να μας χρησιμοποιήσει στη δική του υπόθεση. Και σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Κύριο. Με ειλικρίνεια να σταθούμε και να φύγουμε από εδώ τραγουδώντας για χάρη του Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν, να είστε ευλογημένοι.